Κυρίες και κύριοι, πολλές ήταν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την διεθνή έκθεση. Ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 45 προσαγωγές και μια σύλληψη με την κατηγορία της κατοχής βεντεγκαλικών. Το κέντρο της υπρωτεύουσας θυμίζει φρούριο, ένας ειδικός μεταλλικός φράκτης έχει στηθεί σε μικρή απόσταση από το βελίδιο, οι δρόμοι είναι κλειστοί ενώ επί υποδός βρίσκονται 6.000 αστυνομικοί. Εκεί βρίσκονται φοιτητές και οδηγοί ταξί από την Κομωτινή, θέλοντας να ενώσουν τις φωνές τους με τους υπόλοιπους διαμαρτυρόμενους. Ας περάσουμε να δούμε τι δήλωσαν λίγο πριν αναχωρήσουν. Ξεκινάμε όπως βλέπετε, έχουμε ένα δύσκολο αγώνα μπροστά, μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση που θέλει να μας εξαφανίσει, θέλει να μας κλείσει τα σπίτια και να ξεπουλήσει το επάγγελμα στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως όλοι έχουν καταλάβει, ακόμα και οι πέτρες το ξέρουν. Λοιπόν, πάμε να φωνάξουμε, είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί, είμαστε εδώ και θα είμαστε για όσο καιρό χρειαστεί στον αγώνα για να σώσουμε τα σπίτια μας πάνω απ' όλα, το μέλλον των παιδιών μας και μια θέση εργασίας που αγοράσαμε με κόπο, με υδρότα, βάζοντας υποθήκες, τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας και δουλεύοντας, πιστεύω, όσο πιο τίμια και περήφανα μπορούσαμε τόσα χρόνια. Αν ο κλάδος έχει κάποια έλλειψη, είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε τεχνογνωσία, οποιαδήποτε βοήθεια. Το κράτος γι' αυτό είναι για να βοηθάει τους κοινωνικούς φορείς και τα επαγγέλματα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους επιμόρφωση, για το καλό του επαγγέλματος, αρκεί να ξεφύγουμε από αυτόν τον κυκαιώνα που είμαστε τώρα. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου σε αυτή την πόλη που μπορεί να αποφασίζει αγωνιστικά, μπορεί να συμμετέχει στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα έδειξε ότι οι φοιτητές έχουν καταλάβει τι σημαίνει αγωνίζομαι ουσιαστικά και ανατρέπω αυτή την κυβέρνηση η οποία μαζί της θα παρασύρει το νέο νομοσχέδιο. Η παρουσία των φοιτητών θα είναι μαζική σήμερα και στη ΔΕΘ, στην παράσταση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση ήταν 264 επί του ενωτικού πλαισίου, η οποία περιελάμβανε μία εβδομάδα κατάληψη μέχρι την Παρασκευή, συμμετοχή του συλλόγου στη ΔΕΘ. Και από την άλλη είχαμε τη ΔΑΒ, ας πούμε, ως αντίπαλο, η οποία πήρε 2,50 και εξού και το αποτέλεσμα.